Γνωρίζω ότι υπόθηκε πριν μπουν μέσα για να δουν οι κριτικοί κινηματογράφου την ταινία. Τώρα θα μπούμε μέσα να λιώσουμε το Σμαραγδί. Αυτές οι δηλώσεις του Γιάννη Σμαραγδί στο Σταρ έβαλαν φωτιά στη σχέση του σκηνοθέτη με τους κριτικούς κινηματογράφου. Η σπιθά άναψε όταν κάποιοι δημοσιογράφοι έγραψαν επικριτικά σχόλια για την ταινία του Καζαντζάκης. Αυτοί εκπροσωπούν μια αισθητική της ξυρισμένης αμασχάλης. Πόλεμος φαίνεται πως έχει ξεσπάσει στον ελληνικό κινηματογράφο. Και τώρα οι κριτικοί απαντούν στον Γιάννη Σμαραγδί. Είναι το παθές να έχουμε χαμηλότερες απαιτήσεις από τις ελληνικές ταινίες. Mm-hmm. Εκτός βέβαια και αν κατηγορούμε τη συνωμοσιολογία και να φαντασιωνόμαστε οι πατρίες που δηλώνει ο κ. Σμαραγδί. Το έργο Καζαντζάκης έκοψε έως σήμερα 250.000 εισιτήρια. Όμως οι κριτικοί ταινιών δεν το επεφύλαξαν θερμή υποδοχή. Αυτή η ταινία είναι κακή. Δεν μας έχει ξανασυμβεί τέτοιο παράδειγμα όπου σκηνοθέτης απείλησε να μηνύσει. Χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα για να προστατεύσει εισπρακτικά την ταινία. 1,5 μήνα μετά την πρώτη προβολή του έργου και όπως όλα δείχνουν θα βρεθούμε μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο δικαστικό γεγονός για τα ελληνικά χρονικά. Έχω την εντύπωση και ελπίζω ότι όλη αυτή η υπόθεση να αφορά σε ένα διαφημιστικό τρίκ. Από όλες τις κριτικές καμία δεν υπερβαίνει τα δεοντολογικά όρια. Όπως όλα δείχνουν, η δικαστική αίθουσα θα μοιάζει σαν σκηνή από ταινία. Καταδικάζω 1000% τις δηλώσεις του σκηνοθέτη, εκστερώ επίκως απαράδεκτες και θέλω να πιστεύω ότι έγιναν εμβρασμό. Ο καθένας έχει επωνύμως τη γνώμη του, ειδικά σε μια εποχή και σε έναν κόσμο που βρίθη από ανώνυμους. Σήμερα η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απάντησε στον δημιουργό μέσα από ανακοίνωσή της.